Με μια αυτοκίνητο πομπή η οποία ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης από την Αλεξανδρούπολη και θα φτάσει την Παρασκευή το απόγευμα στην Αθήνα, εξέφρασαν αυτή τη φορά την αντίθεσή τους στη διαδεσιμότητα και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η αυτοκίνητο πομπή πέρασε και στάθηκε για λίγα λεπτά στην πόλη της Κομωτινής, το ίδιο συνέβη και στην Ξάνθη αλλά και στην πόλη της Καβάλας. Λίγο πριν φτάσει η αυτοκίνητο πομπή στο κέντρο της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα στο δημοτικό κήπο, έκανε μία στάση στην Άσπρη Άμμο, εκεί όπου στο καραβάνι ζωής, ρήξης και ανατροπής όπως το χαρακτήρισαν οι εργαζόμενοι, ήρθαν να προσταθούν και εργαζόμενοι από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον Δήμο Καβάλας και πιο συγκεκριμένα σχολικοί φύλακες. Λίγα λεπτά πριν από τις 12, το κομβόι, η αυτοκινητοπομπή, το καραβάνι της ζωής, έτσι όπως το αποκαλούν οι σχολικοί φύλακες, έφτασε στο κέντρο της Καβάλας, στο δημοτικό κήπο και έπεται συνέχεια. Θα μας συγκεντρωθούμε για να συνεχίσουν τα παιδιά το δρομολόγιο, γιατί η αστυνομία τους καθυστέρησε πάρα πολύ. Γι' αυτό και ήμασταν εκτός των χρόνων που είχαμε καθορίσει από την αρχή. Ευχαριστούμε όσους μείνανε εδώ. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, δεν θα σας κουράσω. Έχουμε εδώ πέρα τους πρωταγωνιστές να μας πούνε ό,τι έχουν να μας πούνε. Εμείς θα τους ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό ταξίδι και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε καταρχάς που ήρθατε εδώ για την υποδοχή στα χνάρια της πεζοπορίας των 560 χιλιόμετρων που είχαμε κάνει τον Οκτώβρη. Συνεχίζουμε αυτή την κινητοποίηση. Η πεζοπορία των 560 χιλιόμετρων ήταν μια δυναμική κινητοποίηση. Ήταν μια κινητοποίηση πραγματικά που θα μείνει στην ιστορία των εργατικών αγώνων. Αλλά αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει. Οι σχολικοί φύλακες που από τις 23 Σεπτέμβρη εκδιώχθηκαν από τα σχολεία ως ακατάλληλος θεσμός και που την άλλη μέρα προκήρυξαν από το Υπουργείο Παιδείας και μέσω του ΑΕΔ και τον ΕΣΠΑ 3.800 θέσεις για επιστάτες, φανταστείτε, ηρωνία δηλαδή, καταργούν τη μία μέρα το θεσμό και την άλλη μέρα παίρνουν εργαζόμενους ανακυκλώνοντας την ανεργία πενταμηνίτες με 400 ευρώ. Δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτές οι οριζόντιες πολιτικές με τις οποίες βγαίνουν στην ανεργία ολόκληρες ομάδες κατηγορουμένων είναι απαράδεκτες, όχι μονάχα είναι άδικες για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους, αλλά είναι και αναποτελεσματικές, γιατί πραγματικά χάνει ο Δήμος, χάνει η δημόσια μηχανή συγκεκριμένες κατηγορίες που τις χρειάζεται. Για παράδειγμα τώρα με τους σχολικούς φύλακες, το έχω δηλώσει και στο δικαστήριο που έγινε και όπου αλλού μπορέσαμε να αρθρώσουμε το δικό μας λόγο, η απουσία των σχολικών φυλάκων προκαλεί πολλά προβλήματα στα σχολεία. Πρόσφατα έγιναν κλοπές και στην Καρβάλη και αλλού. Αντικοινωνικά στοιχεία εισβάλλουν το βράδυ στα σχολεία. Χάθηκε η φύλαξη. Είναι μια προσπάθεια αυτών των ανθρώπων να αποδείξουν ότι δεν είναι φαντάσματα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα μας. Για αυτούς έχει ανοίξει πραγματικά η πόρτα της κόλασης, την πόρτα της ανεργίας και της ανέχειας. Βλέπουν μπροστά τους ότι η διαθεσιμότητα, η κινητικότητα ή όπως αλλιώς το ονομάζει η κυβέρνηση αυτό το πρόγραμμα οδηγεί στην απόλυση, οδηγεί στην ανεργία. Συνεχίζει για την Αθήνα, τουλάχιστον η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι θα φτάσουν αύριο το απόγευμα. Έχουν ξεκινήσει και από Κρήτη, αντίστροφα. Εμείς όλοι βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, σε αυτούς τους εργαζόμενους που δίνουν έναν δίκαιο αγώνα και οι οποίοι εδώ και 6-7 μήνες βιώνουν τις βάρβαρες πολιτικές της σημερινής κυβέρνησης, πολιτικές οι οποίες καταστρέφουν οι οικογένειες αλλά καταστρέφουν και την τοπική αυτοδιοίκηση.